κύριος Χαλκιόπουλος, Σπύρος Χαλκιόπουλος, ο νέος αντιδήμαρχος τουρισμού, έκανε μία μάζοξη με τους φορείς. Κάλεσε τους φορείς. Κάλεσε το επιμελητήριο, τον εκπρόσωπο του επιμελητηρίου, κάλεσε τους εκπροσώπους, ξέρω εγώ, των... Την Ένωση Ξενοδόχων, των Εμπορικών των τουριστικών, έτσι, παραγόντων. Λοιπόν. Και τους κάλεσε σε αυτή τη σύσκεψη εμφανίστηκαν 5 του επιμελητηρίου Κέρκυρας. Παριστάμενοι μου είπανε, δεν το πιστεύαμε λέει στα μάτια μας. Δεν το πιστεύαμε αυτό που βλέπαμε. 5 εκπρόσωποι του επιμελητηρίου για τον τουρισμό. Ενώ είναι γνωστό ότι ο πρόεδρος του τουριστικού τμήματος, λέμε την αλήθεια έτσι, είναι ο κύριος Βασίλης Καλούδης. Ακριβώς. Και ο οποίος είναι και τουριστικός πράκτορας, όπως το λέμε. Εντάξει. Εμφανίστηκε ο κύριος Παΐς, κάποιος άλλος. Δηλαδή, μείναμε. Εξευτελίζουν το επιμελητήριο Κέρκυρας και θέλουν τρομάρα τους, ορισμένοι από αυτούς, να είναι και υποψήφιοι πρόεδροι. Τρομάρα τους. Να ακούσουμε τι μας είπε το μέλος της Διοικούσης Επιτροπής, ο κύριος Βασίλης Καλούδης, και πρόεδρος του τουριστικού τμήματος, που και αυτός ότι ντράπηκα που πήγα εκεί. Για άκουστε. Ειλικρινά έμεινα εκπληκτός ότι είδα τον κύριο Σπαρή, την κυρία Καρούμπη και δύο ακόμα συναδέρφους. Οι δύο συνάδελφοι πήρα τηλέφωνο βέβαια και μου είπαν ότι πήγανε γιατί είχαν πάρει μία πρόσκληση η οποία δεν απευθυνόταν βέβαια για αυτούς, απευθυνόταν σε εμάς, αλλά είμαστε υποχρεωμένοι να το στέλνουμε σε όλους. Και είδα έκπληκτος ο κύριος Παΐ. Ο κύριος Παΐς βέβαια, γιατί αναφέρω τον κύριο Παΐ το όνομα. Ο κύριος Παΐ κατ' επανάληψη, χωρίς να τον καλεί κανένας, χωρίς να πρέπει να πηγαίνει σε κάποιες εκδηλώσεις κατ' επανάληψη. Αναγκάστηκα, ειλικρινά αναγκάστηκα και έφυγα από αυτή τη σύσκεψη που είναι σοβαρή σύσκεψη για την Κέρκυρα. Είναι πάρα πολύ σοβαρή σκέψη για την Κέρκυρα. Mm-hmm. Γιατί θα πρέπει για να καθίσει κάποιος ή να κάνει και τις ερωτήσεις, πρέπει να είναι σχετικός με τον τουρισμό. Θα πρέπει ο κ. Παρή να μας πει, είναι τουριστικός πράκτορας, ασχολείται με τον τουρισμό. Πρέπει να μας πει τι κάνει, στην κεντρική ενός, τι δουλειά έχει και τι δουλειά έχει. Δεν θα πρέπει αυτός ο κύριος και δεν έχει καμία δουλειά να ασχολείται με πράγματα που δεν πρέπει. Εγώ έμεινα έκπληκτος, βέβαια δεν θα τα αφήσω έτσι. Για να τελειώνει αυτή η ιστορία, για να τελειώνει αυτό που να καπελώνουμε συναδέρφους και άλλα πολλά πράγματα, ή να προσπαθήσουμε να εκθέσουμε το επιμελητήριο. Γιατί αυτή τη στιγμή προχθές εκτέθηκε το επιμελητήριο. Εντάξει. Ήταν μία σοβαρή σύσκεψη, σοβαρότατη σύσκεψη αυτή, διότι είναι για το αύριο της Κέρκυρας, για τον τουρισμό της Κέρκυρας, και θα έπρεπε να είναι κάποιος που έχει γνώσεις. Μπορείτε να μας πείτε τι δουλειά κάνει ο κύριος Παΐς? Να μας πει ο ίδιος. Mm-hmm. Τον προκαλώ. Τον ακούσαμε τον κύριο Βασίλη Καλούδη, αποχώρησε, όπως είπε. Όταν μπήκε και είδε τα μέλη και έφυγε. Δίκαιο, αφού τους κοιτάζαν όλοι. Ναι. Δίκαιο έχει. Ποιος Παΐς εμφανίζεται παντού. Καλά. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, χωρίς να τον έχει κανείς εξουσιοδοτήσει. Πάει εκεί, λέει επιμελητήριο Κέρκυρας. Δεν το λένε τώρα που βγαίνει, τι να το πούνε. Δείξε μας τη διαπίστευση. Καλά. Την εξουσιοδότηση. Τα είπε όλα ο κύριος Καλούδης, δεν θέλω να πω τίποτα παραπάνω. Λοιπόν, η φωτογραφία που έχουμε εδώ, έτσι, η φωτογραφία που δείχνουμε τόση ώρα, είναι από τον Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας, που δείχνει όλα τα μέλη, δηλαδή, δεν την τραβήξαμε εμείς επίτηδες, είναι εδώ και τα 4-5 μέλη.